Όχι, δεν είναι περί αυτού. Είναι περί των αποθυμένων συγκεκριμένων πολιτικών σκοπιμοτήτων και παρατάξεων που βλέπουν τα πράγματα σαν μπακάλιδες όταν πρόκειται για αγορά ψήφου. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Αυτή η χορηγή που είναι κάτω, που έχει εδώ διάφορα, έχει το Υπουργείο Υγείας, είναι... Σας το έχω απαντήσει, Χριστιανά. Ότι είναι αυτή που έχουν αγοράσει. Όταν εμείς προχωράσαμε, ναι, το έχουν προχωράσει και θέλοντας να πούμε το ευχαριστώ μας, βάλαμε το λογότυπό τους. Άρα έχουν δώσει... Το πρόβλημα, Χριστιανά μου, και θα το πω και σένα, με κίνδυνο να φανώ αγενής, είναι τα αυτιά σας λειτουργούν όταν θέτε εσείς και όταν και όχι όταν πρέπει. Συγγνώμη που στο λέω. Όχι, το λέω να πείτε ελεύθερα ψυχή. Αυτό που νιώθετε. Απλά αν συνέβαινε αυτό, δεν θα είχαμε ούτε σήμερα εδώ το Σταύρο να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Θα βγάζαμε το βίντεο κλιπ, θα σχολιάζαμε μόνοι μας και δεν θα δεχόμασταν αντίλογο. Δεν το αποδίδω σε σένα, σε υστεροβουλία. Χρειαζόταν ο Σταύρος, γιατί και τον Σταύρο και εμένα αυτοί οι άνθρωποι που τους δίνει και δικαίως φωνή το ίντερνετ μας έχουν στήσει για να κάνουν σκοποβολή. Άρα σκοποβολή χωρίς στόχο δεν έχει νόημα. Γι' αυτό χρειαζόταν και ο Σταύρος εκεί και αυτό να μην εκλειφθεί ότι είναι υπονοούμενο για σένα. Εσύ την δουλειά κύριε Μαλένου μου, να σας πω κάτι. Από προχθές που βγήκε αυτό, δεν το βγάλαμε εμείς, δεν το σχολιάσαμε στην εκπομπή και σήμερα που θα το κάναμε, θέλαμε να είναι εδώ και ο Σταύρος για να μπορέσει και ο ίδιος να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Θα μπορούσαμε κάλλιστα αυτό το θέμα να το βγάζαμε, να λέγαμε εδώ τα δικά μας, να μην υπάρχει αντίλογος, να μην υπάρχει ο ένας άνθρωπος να υποστηρίξει τον εαυτό του και να λέγαμε εμείς εδώ ότι. Ό,τι και να λέγαμε. Ο δεν Σταύρος έχει σημασία αυτό. Εκεί να πει ορισμένα πράγματα σε σένα και βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με εμπορικό μουσικό ανταγωνιστή, ο οποίος βγήκε να πει τα δικά του, γνωρίζοντας τα μισά πόσα έπρεπε να βγει και ο τελευταίος άνθρωπος που θέλει να παίρνουν σοβαρά την άποψή του. Και οθήθηκε ο Σταύρος σε ένα διάλογο, κακώς οθήθηκε, αλλά ο Σταύρος είναι έντιμος και δεν θέλει να αποφεύγει αντιπαράθεση και καλά έκανε που απάντησε. Τι σημαίνει δεν το άκουσα, δεν το διάβασα ολόκληρο. Κάτσε και σώπα, κύριε. Κύριε και Μαλέν... μη μου κρύβεσαι πίσω από την ιδιότητα του μουσικού. Έμπορας είσαι και κάπου δεν ξέρω πού μπορεί να μην είσαι εσύ που θίξαμε διεκδικώντας δημοσιότητα για ένα τραγούδι άδολο που λέει την περηφάνεια που νιώθουμε γιατί η Κύπρος γίνεται πρόεδρος της Ενωμένης Ευρώπης. Τι είμαι εγώ για να υποφέρω όλες αυτές τις κακεντρέχειες και που βγαίνει ο κάθε ένας που είτε έχει για να βγει κάποιος και να πει να μιλήσει για τη θεραπεία του διαβήτη, πρέπει να είναι τουλάχιστον γιατρός. Για να βγει κάποιος και να έχει συγχωρεί για δύο δημιουργούς άψογους και το λέω χωρίς περιστήμετριο οφθοσύνη, αρκεί να ανοίξει το διαδίκτυο και να αρχίσει όση σχολή διαθέτει και ο ίδιος και his master's voices. Κύριε Μαλένη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Βεβαίως, κοιτάξτε, ναι. Είμαι έντονος και ήθελα να πω ορισμένα πράγματα, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτά λύονται με αγωγές που δικαιούμαι και εγώ ως πολίτης να καταθέσω αγωγές. Επειδή όμως πρόκειται για άτομα που αγαπάω, όπως είσαι εσύ και οι συνεργάτες σου, και για σταθμό που και γενικά σε θέματα πολιτικής διαθέτει εντιμότητα, γι' αυτό το λόγο μπήκα στον κόπο να βγω και να πω αυτά που είπα. Και θέλω καλά να πω κάνει. Και κάτι άλλο. Ναι. Να πω τρία μεγάλα ευχαριστώ μας. Το πρώτο ευχαριστώ είναι στις πόσες 50.000 στο ίντερνετ που μπήκαν στον κόπο και άκουσαν το τραγούδι μας χωρίς να νιώσουν την ανάγκη να μας πούνε βλάκες, ασχημομούριδες, ανήθικους, κλέφτες του δημοσίου χρήματος. Τους ευχαριστώ. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει εδώ στην Κύπρο. Ίσως να είναι το πιο πολυακουσμένο τραγούδι στην ελληνική Το μόνο σίγουρο, κύριε Μαλένη. Σίγουρο. Αυτό αλλά το έχετε σίγουρο. Θέλω να πω και ένα δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ.
Και τελειώνω και απολογούμε που έκλεψα από το χρόνο μας. Είναι της μόδας να κλέβουμε αυτές τις εποχές. Νιώθω ότι και εδώ στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε νοοτροπίες παρόμοιες με αυτή που είχε σαν αποτέλεσμα να δεχθεί γροθιές η Λιάνα η Κανέλη στη συζήτηση εκείνη. Εύχομαι και προσεύχομαι να μην φτάσουμε ακριβώς σε εκείνη την κατάσταση. Και θέλω να πω και ένα δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που με έβρισαν χυδαία. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που είστε εχθροί μου. Δεν θα ήθελα αυτοί που είστε να ήσασταν φίλοι μου. Μάλιστα. Κύριε Μαλένη μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τελευταίο ευχαριστώ, να μου επιτρέψετε να το πω. Δεν αισθάνομαι ότι παραβιάζω τα χρονικά πλαίσια. Εδώ δόθηκε χρόνος, όχι από εσάς, σε ανθρώπους που κανονικά θα έπρεπε να τους απαγορευθεί να μιλάνε σαν άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, το τρίτο μου ευχαριστώ είναι γλυκύτατο. Ευχαριστώ τη Μάγια, τη Θεμέλη και τον Αλέξανδρο, τα εγγόνια μου, που είναι η μαγεία της ζωής μου, οι άνθρωποι που μου δίνουν κουράγιο, με τέτοιους ανθρώπους που βγαίνουν στο ίντερνετ, να συνεχίσω και θα συνεχίσω να προσπαθώ να είμαι δημιουργικός. Όλα τα άλλα τα αφήνω στην άκρη και δεν πρόκειται να γκρινιάξω, γιατί περπατώντας μια μέρα στον δρόμο συνάντησα κουτσουλιές πουλιών. Κύριε Μαλένη, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κλέψουμε λίγα λεπτά ακόμη. Θέλω να πω κάτι, ναι. Όσον αφορά εμένα, καταρχήν θεωρώ ότι είναι τιμή μου που ο κύριος Μαλένης ασχολήθηκε μαζί μου, ξεκινώ με αυτό. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, απλά δεν πρόλαβα. Ναι, ήθελα να, κάνω, να πω ότι έγινε τις τελευταίες τρεις μέρες. Σταύρο μου, ένιωσες ότι σε στήσαμε στον τοίχο σήμερα που ήρθες εδώ στην εκπομπή? Από ένιωσες μας. Κάποια στιγμή δεν ένιωσα από να σας, μετάνιωσες που ήρθες? Όχι, δεν ένιωσα καμία, δεν έχω μετανιώσει, διότι έπρεπε να βγω κάπου, να υπερασπιστώ και το πολιτιστικό μας έργο και εμένα και τους συνεργάτες μου και να τεθεί ένα τέλος επιτέλους σε αυτόν όλο τον οχετό που έχει αρχίσει από ένα κίτρινο δημοσίευμα. Και θα σας πω κάτι ακόμη και αυτό μια χορηγία. Οποίο, θέλω να πω κάτι. Αυτό το οποίο πρέπει και αναμένω να γίνει είναι από την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Διοντολογίας τουλάχιστον να βγάλουν ανακοίνωση και να καταδικάσουν τη συμπεριφορά συγκεκριμένων δημοσιογράφων και ραδιοφωνικών παραγωγών που προχώρησαν και διέσυραν με χυδαίο τρόπο μια προσπάθεια δύο ανθρώπων. Κοίτα, να σου πω κάτι, επειδή το καταλαβαίνω απόλυτα πώς είναι να βλέπεις πράγματα, ρε παιδί μου, και να ακούς και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και να διαβάζεις πράγματα. Όλοι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο πώς εκφραζόμαστε, ακόμη και όταν κάτι δεν μας αρέσει. Σίγουρα. Αυτό και αυτό με τα κλονάρια που είπες πριν, πραγματικά θα μου πεις τώρα έχεις κολλήσει. Και δεν είναι μόνο αυτό, εγώ σας προκαλώ. Κάντε τον κόπο να μπείτε στο YouTube πρώτον, δείτε το βίντεο όπως το είδαμε και τώρα, δείτε τι έχουμε γράψει εμείς που εμφανίζεται και λέει περί τίνος πρόκειται και δεν το διάβασε κανείς αυτό, αλλά μόνο μπήκανε ό,τι έλεγε αυτός ο κίτρινος τύπος, ότι είναι το τραγούδι, το official, δώσανε 50.000 ευρώ, ότι έγινε απευθείας ανάθεση και άλλες παραπληροφορήσεις. Ναι. Φούσκωσε και έγινε όλο αυτό. Η μουσική είναι του Κύπριου νεαρού τραγουδιστή Σταύρου Χατζησάββα και η στίχη του Λεωνίδα Μαλένη. Το τραγούδι που τυπλοφορείται You are welcome friends to Cyprus ηχογραφήθηκε για να καλωσορίσει την Ευρώπη στο παλιό της σπίτι. Από εδώ στην απάντηση. Εδώ. Λοιπόν,